απόγευμα, καλησπέρα σας. Και να πω ωραία πάλι, ήρθαμε σε ένα ωραίο απόγευμα Τετάρτης που μας κάνει ζέστη, αλλά μας προμηνεύει ότι θα έρθει και ο κακός χειμώνας πάλι, έτσι μας έχουν τρομοκρατήσει. Εμάς βέβαια αυτά δεν μας στεναχωρούν, γιατί ζεσταίνει την καρδιά μας και έχουμε τον τρόπο να τη ζεστάνουμε την καρδιά μας και να είμαστε ζεστοί. Και πώς να μην έχουμε ζεστή καρδιά όταν έχουμε ζεστούς φίλους. Όπως έχω εδώ τον καλό μου το φίλο, τον Αντώνη, τον Αντώνη το Φιλιππαίο. Αντώνη, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Που νομίζω ότι με τα πείματά σου θα ζεστάνουμε όλη την ατμόσφαιρα. Ας το ελπίσουμε. Θα είναι μια όμορφη έτσι εκπομπή, πιστεύω. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση κιόλας. Εγώ θα πω και δημοσίως ότι είσαι το δώρο μου. Και τι μεγάλα μάτια που έχει το δώρο μου. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, δώρο μου, έλα λίγο πιο έτσι, γιατί αυτό εδώ πέρα μας μπράβο έτσι εκεί, να σε λίγο πιο έτσι για να μη σου χαλάει το αυτό. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ήταν μια έκπληξη χτες. Εγώ πήρα να δω τι κάνεις και μάλλον με πήρες να μου πεις τα χρόνια πολλά. Μπράβο, μπράβο. Και προέκυψε η σημερινή απόψινή μας. Και από, ναι, ήτανε, γιατί ήταν να έρθει μια κυρία δημοτική σύμβουλος. Απλά επειδή είχαν και αυτοί τώρα κάποιες συγκεντρώσεις, το ακυρώσαμε. Και έτσι, μια υποψήφια δημοτική σύμβουλος. Και εσύ ήσουν ένα όμορφο δωράκι. Ουρανοκατέβα το δώρο. Ναι, αλλά εμένα μου είχε κρύψει την παρουσίαση που θα έκανες και δεν ήρθα την Κυριακή. Δεν πειράζει, ελπίζω να σε δω σε κάποια επόμενη παρουσίαση που θα κάνουμε. Ήταν πάρα πολύ όμορφη η παρουσίαση που είχαμε τελευταία. Έγινε στο πολιτιστικό κέντρο του Φλίσβου, στο Παλαιό Φάληρο, με πάρα πολύ αγαπημένους και εκλεκτούς ομιλητές και καλεσμένους. Αγαπημένο κόσμο από το Παλαιό Φάληρο. Περάσαμε όμορφα, περάσαμε μηνύματα αγάπης, ζωής και έρωτα και ήταν μια όμορφη ποιητική βραδιά. Ωραίο αυτό. Ελπίζω κάποια στιγμή να μας έρθεις και εσύ και να μας απολαύσεις και φυσικά, να μας πεις τις εντυπώσεις σου. Τώρα θέλω, ξέρεις τι, επειδή μπήκαμε έτσι απότομα, θέλω να μιλήσουμε για τον Αντώνη. Ποιος είναι ο Αντώνης Φιλιππαίος? Εγώ σε ξέρω. Εκείνοι που δεν σε ξέρουν όμως, για ξεδιπλωσέ μας από παιδί τον Αντώνη τον Φιλιππαίο. Γιατί ξέρω τις σπουδές στην Ιταλία, ξέρω όλα αυτά τα... Ωραία. Εντάξει, είμαι 38 ετών, είμαι γεννημένος το 1980, μεγαλωμένο στην Αθήνα. Στο Μοσχάτο. Στο Μοσχάτο, όχι, κοντά στο κέντρο της Αθήνας, μέχρι την εφηβεία. Αυτά τα μεγάλα εφηβεία. Ωραία μάτια, από πού τα πήρες? Μάλλον, από ό,τι λένε, από την μητέρα μου. Από τη μητέρα, πολύ... Έτσι λένε. Καθαρό, μεγάλο μάτι, πολύ ωραίο μάτι. Να σε καλά, ευχαριστώ για το κομπλιμέντο και το θετικό σχόλιο. Μάλλον από τη μητέρα μου, από ό,τι λένε, τα έχω πάρει. Η μητέρα μου έχει καταγωγή από Αργολίδα, ο πατέρας μου Πειραιώτης. Μεγαλώσαμε στο, σχεδόν κοντά στο κέντρο της Αθήνας και μετά μετακομίσαμε στο Μοσχάτο, σε μια ήσυχη γειτονιά. Και εκεί μπορώ να πω ότι ξεκίνησε όλο αυτό με την ποίηση. Μπορώ να πω και αυτή την μικρή ιστορία για όσο κόσμο δεν τη γνωρίζει. Ήμουνα γύρω στα 14-15. Και προκηρύχθηκε ένας διαγωνισμός τοπικός από την πνευματική εστία του Μοσχάτου. Και ήρθε στα αυτιά μου συγκεκριμένος διαγωνισμός. Είδα κάποιες συμμετοχές, την πρώτη φορά δεν είχα λάβει μέρος, ήρθα στα χέρια μου κάποιες συμμετοχές. Και μου γεννήθηκε η ιδέα και λέω μπορώ να το δοκιμάσω κι εγώ, δεν έχω να χάσω κάτι. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα από την ηλικία των 14-15, είχα σκεφτεί να ξεκινήσουμε ένα διήγημα. Είχε, τώρα, τι θυμάμαι, ένα διήγημα, ήταν γύρω στις, μας είχαν πει να μην πλατιάσουμε, να είναι γύρω στις 15 με 20 σελίδες. Και έτσι δειλά-δειλά ξεκίνησα το πρώτο μου διήγημα. Να κάνω μια παρένθεση ότι ανέκαθεν ήμουν θεωρητικός, πολύ καλό στην έκθεση, στην ιστορία, οπότε γενικότερα είχα μια έφεση στα φιλολογικά μαθήματα. Ήμουν καλός και στις εκθέσεις, οπότε είχα τη δυνατότητα αυτή για γράψιμο έτσι και λογοτεχνία. Λοιπόν, και αποφασίζω να γράψω ένα μικρό διήγημα. Το είχα ονομάσει, εντάξει, έχει ένα τίτλο λίγο
καταθλιπτικό, λίγο βαρύγδουπο, αλλά εντάξει, ίσως είναι και ανησυχίες, οι καταθλιπτικές ανησυχίες που λέμε τις εκείνες της ηλικίας, ναι. Αν παρατηρήσεις όσοι γράφουν εκείνη την ηλικία, είναι αναρχικά κομμάτια, επαναστατικά, έτσι είναι. Και απογοήτευση. Λεγόταν ο λίθαργος μιας τραγωδίας. Ήταν ένα διήγημα πεσιμιστικό, μελαγχολικό, που παρουσίαζε, περιέγραφε την ιστορία μιας αρχαιολόγου που ζούσε στο εξωτερικό και παρουσίαζε την ιστορία αγάπης με τον σύντροφό της. Εκείνη ζούσε μόνη, ο σύντροφός της πήγαινε διάφορα ταξίδια στο εξωτερικό και την πετυχαίνω σε μία περίοδο της ζωής της που ήταν μόνη της, αλληλογραφούσε με τον αγαπημένο της, ασχολιόταν με την δουλειά της, την αρχαιολογία. Μέσα από αυτό κιόλας βγάζω και όλο το αποθυμένο μου, το όνειρό μου που ήταν να γίνω αρχαιολόγος. Ένα από τα μεγάλα μου όνειρα ήταν να ασχοληθώ με την αρχαιολογία. Αλλά δεν το κυνήγησα για κάποιους λόγους. Εγώ είμαι υπέρ της διαβιομάθησης. Εγώ έχω μία φίλη μου που έγινε ιστορικός στα 65 της. Ναι, ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά. Δηλαδή το να το κάνεις αυτό μπορείς να το κάνεις και τώρα. Ναι, σίγουρα. Και που λες παρουσίαζα τη ζωή της, την καθημερινότητά της μέσα σε μία σύγχρονη μεγαλούπολη, τη Νέα Υόρκη. Πώς πήγε αυτό το διήγημα, βραβεύτηκε? Θα σου πω, ενώ είχα ενθουσιαστεί πάρα πολύ με το αποτέλεσμα και ο κόσμος που το είχε διαβάσει ήταν ενθουσιασμένος και πίστευε ότι θα είχε κάποια καλή τύχη, είχαμε ξεκινήσει με αυτόν τον ενθουσιασμό ότι θα τύχουμε βράβευσης. Αλλά εν τέλει δεν βραβευτήκαμε. Α, δεν πειράζει. Εγώ βέβαια εντάξει είμαι τελευταίες μέρες γεννημένος στις τελευταίες μέρες των διδήμων. Πιάνω και λίγο καρκίνο, οπότε έχω και το στοιχείο του πείσματος και ότι δεν το βάζω κάτω και ότι βάζω σαν στόχο, σαν όνειρο. Αν θέλω να εκπληρώσω κάποιο όνειρο, το κυνηγάω για να το καταφέρω. Δεν απογοητεύομαι και λέω θα λάβω μέρος την επόμενη χρονιά. Λέω να αλλάξω λίγο τομέα. Λέω μπορεί να μην ήμουν λέω τυχερός με το διήγημα, λέω την επόμενη φορά μπορεί να είμαι τυχερός με ένα ποίημα. Και έτσι ξεκίνησε η πρώτη αφορμή, η πρώτη γέννηση για να ασχοληθώ έτσι με την ποίηση. Ναι, ναι. Το πρώτο τσίγλισμα. Λέω με την δεύτερη φορά θα ασχοληθώ, θα στείλω στο διαγωνισμό ένα ποίημα. Και ξεκίνησα έτσι να γράφω. Το τίτλος του ποίηματος λεγόταν «Αναζητώ». Ήταν το πρώτο μου ποίημα, η πρώτη μου στίχη. Ελεύθερη πάντα, δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με ομοιοκαταληξία. Και αφορμή για αυτό το ποίημα ήταν ένα τραγούδι. Ο πατέρας μου αγαπάει πάρα πολύ τη ροκ μουσική. Mm-hmm. Οπότε κάθε Σαββατοκύριακο στο σπίτι έπαιζε δυνατά στο ραδιόφωνο, στο pick-up μάλλον, ροκ μουσική. Και υπήρχε ένα ροκ κομμάτι της περίοδου στο άνθρωπο της ηλικίας όταν ο πατέρας μου πιο νέος, που λεγόταν «Αναζητώ έναν καλύτερο κόσμο». Mm-hmm. Οπότε μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι και αποφάσισα να βγάλω το ποίημα «Αναζητώ». Λοιπόν, το στέλνω στον διαγωνισμό και τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ θετικά. Παίρνω το πρώτο βραβείο. Α, είδες. Οπότε αισθάνθηκα έτσι. Άλλο ένα μάθημα να μην το βάζουμε ποτέ κάτω. Να μην το βάζουμε ποτέ κάτω έτσι. Και να ό,τι βάλουμε σαν στόχο να το κυνηγήσουμε, να το προσπαθήσουμε και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρουμε. Έτσι. Αργά ή γρήγορα. Αυτό με έχει διδάξει μέχρι τώρα πορεία. Έτσι, έστω και αν σκοντάψουμε. Έστω και να μας έρθουν την πρώτη φορά έτσι όπως θέλουμε. Αυτό το ότι να μην απογοητεύεσαι και να επιμένεις. Mm-hmm. Επιμένουνικά. Και σε πόσους αυτό και σε επιστήμονες το έχουμε δει. Mm-hmm. Και σε φιλόσοφους. Πόσο τους έχουν ακυρώσει και μετά βγήκανε γιατί επιμένανε. Και σε επιστήμονες. Πάντα το βλέπουμε πολύ αυτό. Πολύ σωστά. Και μετά... Και πήρα που λες το πρώτο πήρες βραβείο. Πήρες το πρώτο εκμεντήσει. Αισθάνθηκα μια ηθική ικανοποίηση. Και από τη μία σκέφτηκα ότι για να πάρω το πρώτο βραβείο, πέραν ότι ήταν ένα φανταχτερό και όμορφο όνειρο αυτό, λέω για να μου δώσουν το πρώτο βραβείο κάτι θα έχουν δει, κάτι θα υπάρχει. Οπότε έτσι ξεκίνησα να γράφω και δεν το άφησα. Ήτανε μία αφορμή το να εξωτερικεύσω πράγματα στο χαρτί, το να γράψω κάποιους προβληματισμούς, κάποιες σκέψεις μου, mm-hmm. Κάποιες αγωνίες, κάποιες απογοητεύσεις.
Αλλά παρόλα αυτά είχα και στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι κάτι υπάρχει. Προφανώς ένα ταλέντο για να μου δώσουν ένα πρώτο βραβείο, προφανώς έχουν δει κάτι που αξίζει. Οπότε με αυτό το έναυσμα ξεκίνησα να γράφω. Πάνω απ' όλα για μένα και έπειτα για τον αναγνώστη. Έγραφα οπουδήποτε σε τετράδια, σε ντοσιέ, σκέψεις μου, προβληματισμούς, στεναχώριες. Και συνέχισα και τις δύο επόμενες χρονιές, ξαναέστειλα. Έστειλα τη δεύτερη φορά και ποίημα και διήγημα. Και βραβεύτηκα, πήρα πάλι πρώτο βραβείο στο ποίημα και δεύτερο βραβείο στο διήγημα. Α, ορίστε, είδες. Οπότε... Πήρες αέρα μετά. Πήρα, όντως. Και οι σπουδές με την Ιταλική φιλολογία, αυτό πώς σου βγήκε? Αυτό θα σου πω. Ο πατέρας μου έχει σπουδάσει, έχει τελειώσει τις σπουδές του στην Ρώμη, τη σχολή της αρχιτεκτονικής. Mm-hmm. Αρχιτέκτον, ο παπά. Αρχιτέκτον, ναι, ναι. Συνταξιούχος πλέον. Αλλά είχε ζήσει χρόνια στην Ιταλία. Οπότε... Από όταν ήμουν μικρός, τον άκουγα να μας λέει συνέχεια, ότι μαζί και με τον αδερφό μου, ότι είναι καλό. Δύο παιδιά είστε. Δύο παιδιά, έναν αδερφό δύο χρόνια μικρότερο, ότι θα ήταν καλό να πάω στο εξωτερικό και να σπουδάσω εκεί στην Ιταλία, στη Ρώμη, και με το καλό να ζήσω κιόλας εκεί, αν ευνοούν οι συνθήκες. Οπότε υπήρχε όλη αυτή η αγάπη. Το αδερφό σου πήγε Ρώμη? Παρελθόν. Όχι, ο αδερφός μου δεν πήγε. Με τι εδώ ασχολήθηκε εκείνος? Ασχολήθηκε με πληροφορική. Πιο πρακτικά, τεχνοκράτης. Έτσι, τεχνοκράτης. Εγώ είμαι πιο πολύ της θεωρίας. Ναι. Λοιπόν, οπότε λίγο πριν ήμουν στο στάδιο που θα δίνω πανελλαδικές. Και τελευταία στιγμή αποφασίζω και σκέφτομαι να δώσω εξετάσεις για το εξωτερικό, για την Ιταλία. Κάνω έτσι εντατικά μαθήματα ιταλικό. Και μετά από ένα καλοκαίρι πάω και δίνω εξετάσεις για τη νομική στην Ρώμη. Ήταν μια σχολή που μου άρεσε, με συμβούλεψε τότε και το οικογενειακό περιβάλλον και το φιλικό ότι θα μπορούσα να ανταπεξέλθω στη συγκεκριμένη σχολή. Mm-hmm. Οπότε δίνω για εξετάσεις νομικής, περνάμε, υπάρχει μεγάλη χαρά, ενθουσιασμός. Μένουμε δύο χρόνια στην Ρώμη, καταπληκτική πόλη, ένα ζωντανό μουσείο. Έλα να σου πω, πήγα εγώ διακοπές 7 μέρες. Πώς θα πέρασες? Είπα θα πλάκα. Αυτό που είπες, ένα ανοιχτό μουσείο. Με το που πήγα, αυτό είπα, λέω ένα ανοιχτό μουσείο. Έβλεπα μια ελληνική ταινία με τη Βουγιουκλάκη που δείχνει, που είναι στη Ρώμη. Δεν έχει καμία σχέση η Ρώμη η τότε με τη Ρώμη που είδα. Τώρα την έχουν κάνει όλοι πεζόδρομο. Ενώ τότε που ήταν... Ναι, ναι. Ρε παιδί μου, εκεί που είναι το συντριβάνι και αυτά, ναι, όλα. Όλα αυτά ήταν. Ναι. Εγώ που πήγα τώρα ήταν όλα πεζοδρομημένα. Όλα με, πολύ καλό. Ναι. Σαν ενοποίηση. Ναι, γι' αυτό μου φάνηκε. Δηλαδή, ένιωσα ότι πραγματικά ήμουνα σε ένα ανοιχτό μουσείο. Πολύ λίγοι δρόμοι. Όλο το άλλο πεζόδρομο. Ναι, τα έχουν ενώσει. Αυτό είναι καλό. Όπως τα κάνανε και τα ενώσαν. Την ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων. Μπράβο, έτσι. Κάτι αντίστοιχο έχει γίνει και. Νομίζω ότι από αυτού το κλέψαμε, φαίνεται εμείς. Μάλλον έτσι. Μάλλον εμείς το κλέψαμε από αυτού. Γιατί άμα πάνε να δει τη δουλειά και τα μάρμαρα και αυτά και τα πλακάκια μου αρέσανε. Και αυτό σκέφτηκα κατευθείαν. Λέω ένα ανοιχτό μουσείο. Δηλαδή, τι ωραία που είναι εκεί. Ναι. Χάνεσαι. Μεταφέρεσαι σε μια άλλη εποχή. Και σαν κουλτούρα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ο λαός είναι φανταστικός. Ο λαός είναι σαν και εμάς. Δεν αλλάζει κάτι. Είναι σαν και εμάς. Εγώ βρήκα και έναν Έλληνα και με έφαγε κιόλας. Ο Έλληνας ο κριτικός. Φαντάζομαι. Μα μου πούλησε ξενάγηση με ξεναγώ Έλληνα να μπω μέσα στο Βατικανό. Και εν τέλει μπήκα με Άγγλο και μου πήρε το 50 ευρώ. Απίστευτο. Εντάξει. Έπρεπε εγώ δηλαδή τα μισά τα πιάνα, τα άλλα μισά δεν τα πιάνα. Εντάξει, όμως. Αλλά ήταν πολύ όμορφη η εμπειρία, έτσι. Ναι, και 7 μέρες φαντάζομαι θα είδες αρκετά. Πολλά πράγματα. Ναι. Αρκετά πράγματα. Εγώ αλλά και εσύ εκεί πέρα δεν είδες εκεί. Δεν είδα, όχι, από τη Ρώμη ναι, είδα πάρα πολλά πράγματα. Απλά θεωρώ ότι για τα δύο χρόνια που έμεινα στην Ιταλία. Έπρεπε να έχεις πάει Βενετία. Βενετία έχω πάει. Θα μπορούσα να είχα πάει Μιλάνο, έχω πάει Σιένα, έχω πάει Τίβολη, έχω πάει Γένοβα. Από βόρεια έχω φτάσει μέχρι Γένοβα. Και τις Ιταλικές Άλπεις επίσης. Απλά θεωρώ ότι στα δύο χρόνια που είχα καθίσει θα μπορούσα να είχα γυρίσει ακόμα περισσότερα μέρη. Έτσι να επισκεφτώ. Αλλά παρόλα αυτά ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Αξέχαστη. Εκεί ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα στην αρχή. Δυσκολεύτηκα να προσαρμοστώ. Ήταν λίγο η σχολή μου μακριά. Είχαμε πετύχει τότε και το έτος των καθολικών, οπότε ήταν λίγο περίεργες έτσι οι συνθήκες με πάρα πολύ κόσμο. Όσο να είναι, ξέρεις, ήμουνα και ακόμα μικρός, ίσως προφανώς δεν ήμουνα κατασταλαγμένος.
Οπότε όλες αυτές οι συγκυρίες, ας πούμε, με ανάγκασαν να επιστρέψω. Να αφήσω τη Ρώμη και να γυρίσω εδώ και να κυνηγήσω την τύχη μου στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Αλλά εντάξει, είμαι άνθρωπος που, όπως είπαμε, δεν το βάζουμε κάτω. Κοιτάξεις και του να... δίδυμου την τρέλα και το... Ο δίδυμος πρώτα απ' όλα δεν το βάζει. Ο δίδυμος δεν το βάζει κάτω. Η καρκίνη είναι λίγο... Δύσκολα τους ξεκουνάς. Ναι, ναι. Είναι, είναι του σπιτιού. Πιστή, πιο σταθερή. Ναι, 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 είναι του σπιτιού, πιο σταθερή. Δύσκολα θα πάρουν απόφαση να ρισκάρουν. Αυτό που σε κάνει και ρισκάρεις είναι ο δίδυμος. Ο δίδυμος, ναι. Ο δίδυμος είναι που ρισκάρει, που δεν το δεν κοιτάει καθόλου. Ναι, ναι. Εντάξει, ρίσκαρε να πάω στη Ρώμη, το δοκίμασα, γύρισα εδώ. Αλλά επειδή είμαι άνθρωπος που θέλω ό,τι όνειρα έχει, ό,τι επιδιώξεις να το. Να ολοκληρώνει. Θεωρώ ότι πάντα όταν ανοίγουμε κάποιο κύκλο, οφείλουμε να τον κλείσουμε. Αν για τους χύψη λόγους παραμείνει ανοιχτός. Αυτή είναι η θεωρία μου. Οπότε πίστεψα και εγώ ότι κάποια στιγμή έπρεπε να κλείσω αυτόν τον κύκλο της Ιταλίας. Ήρθα εδώ, γράφτηκα σε ένα ιδιωτικό κολέγιο, τελείωσα διεθνείς και ευρωπαϊκές σχέσεις. Πάλι μια θεωρητική ειδικότητα, πάρα πολύ όμορφη, πολύ ειδικότητα. Δημόσιες σχέσεις δηλαδή, Όχι, διεθνείς ευρωπαϊκές, σαν διεθνολόγος, που μπορούσε να κάνεις ταξίδια στο εξωτερικό, να ασχοληθείς μετέπειτα κάνοντας και κάποιες άλλες σπουδές σαν διπλωμάτης. Αυτό θα μπορούσε να ήταν πολύ ένα ωραίο χαρτί και για δημοσιογραφία που με ενδιέφερε να ασχοληθώ, άσχετα αν δεν το κυνήγησα το συγκεκριμένο κομμάτι. Μετά πήγα στο στρατό και εκεί πέρα που τελείωσα και με αυτό το θέμα. Λέω κάτι πρέπει να κάνω, κάτι εκκρεμεί, κάτι έχω αφήσει στη μέση. Οπότε παίρνω την απόφαση και με τη βοήθεια μιας φίλης μου που ήταν σε φοιτητριά μου στην νομική στην Ιταλία, παίρνω την απόφαση να δώσω εξετάσεις πανελλαδικές για το τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Κάνω πολλές γιατί τα είχα αφήσει τα Ιταλικά αρκετά χρόνια. Κάνω μαθήματα Ιταλικών εντατικά, να τα ξαναθυμηθώ, να βελτιώσω το επίπεδό μου και δίνω εξετάσεις στην Ιταλική Φιλολογία εδώ Αθήνα και περνάω. Και ωραία. Οπότε έτσι τώρα δηλαδή είσαι και δάσκαλος Ιταλικών, ας πούμε, είσαι καθηγητής Ιταλικών. Καθηγητής Ιταλικών, βέβαια, εντάξει, οι συνθήκες είναι τέτοιες και στην Ελλάδα της κρίσης που δεν ευνοούν το να ασχοληθείς αμιγώς και άμεσα με τα αντικείμενα που έχεις σπουδάσει. Οπότε είμαι τώρα ιδιωτικός υπάλληλος ταμείας σε σούπερ μάρκετ, στα μπαζάρ. Εργάζομαι τα τελευταία 8-9 χρόνια. Κανείς δεν κάνει αυτό που έχει σπουδάσει. Ναι. Απλά το καλό είναι ότι μπορούμε παράλληλα σε αυτό το κομμάτι μπορούμε παράλληλα να κάνουμε πράγματα που μας γεμίζουν και μας εκφράζουν. Είσαι καθηγητής Ιταλικών, μπορεί να παραδίδεις μαθήματα. Μαθήματα ιδιαίτερα. Μπορείς να πας σε κάποια φροντιστήρια και να πεις ότι παιδιά μου, θέλετε κάποιες ώρες. Και να είσαι σε φροντιστήρια, γιατί εντάξει, Ιταλικά δεν είναι πολύ. Και να πιάσει φροντιστήρια δουλειά, καταλαβαίνεις. Να το κάνεις αυτό, δηλαδή να πιάσει φροντιστήρια. Και σε φροντιστήριο. Αυτό που έχω κοιτάξει είναι για μαθήματα Ιταλικών ιδιαίτερα. Ναι, και μαθήματα ιδιαίτερα. Τώρα, αυτό είναι καλό. Κάνω, εξασκώ το αντικείμενό μου και κυνηγάω το μεγάλο μου όνειρο που είναι το κομμάτι της ποίησης. Φέτος, και είναι η έκφρασή σου. Και είναι η έκφρασή μου. Είμαι το 100% εκεί. Στο κομμάτι αυτό. Με εκφράζει απόλυτα. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά κάνουμε δουλειές που μας, δεν μας αφήνουν το χρόνο να ασχοληθούμε με αυτό που αγαπάμε. Ή μας ρουβάνε όλη την ενέργεια. Ας πούμε, εγώ από τη δουλειά μου, όταν ασχολάω, δεν έχω... Αυτό που μου αρέσει, αυτό τώρα που κάνω μου αρέσει. Σε πληροφορώ, σέρνοντας έρχομαι. Μου τρώει τόσο πολύ ενέργεια η δουλειά. Ναι, καταλαβαίνω. Που έρχομαι σέρνοντας. Άλλο αν ξανά να σηκώνομαι εδώ. Σωστό, σωστό. Κατάλαβες, γιατί είναι κάτι με που... Με κινητοποιεί εμένα όλο αυτό το πνευματικό, ναι, το λογοτεχνικό κομμάτι. Αυτό το πράγμα. Όταν κάνεις κάτι αντίθετο από την ιδιοσυγκρασία σου ή το κάνεις γιατί απλά είναι τα προς το ζή. Μπράβο, ναι, ναι. Αν δεν βρεις διέξοδο. Σωστά. Στο λέω αυτό τώρα γιατί εγώ είμαι 45 έγινα, 45 χρονών, 9 δηλαδή. Γιατί, και το όνειρό μου ήταν να γίνω ηθοποιός. Ωραία. Παρασύρθηκα από τις συγκυρίες της ζωής, δεν έκανα αυτό που ονειρευόμουν. Μπορεί εντάξει να μπήκα σε κάτι θεατρικές ομάδες, έτσι, πειραματικά και αυτά. Αλλά δεν είναι αυτό να το επάγγελμά μου, να το κάνω. Σωστά. Κατάλαβες. Για να επιβιώσω έπρεπε να κάνω επαγγέλματα που δεν με ευχαριστούν.
Τώρα τρέφω αυτό με την εκπομπή, με το που θα είμαι σε κάποια θεατρική ομάδα, μπράβο, και θα κάνω. Πιστεύω δεν είμαι κάτι τέτοια. Ναι, σωστά. Και πάλι η δουλειά που κάνω τώρα με ρουφάει τόσο πολύ που έχω αφήσει αυτές τις ομάδες. Δεν μπορώ, δεν έχω τη... Έχω πάθει κατάθλιψη. Γιατί οι καλλιτέχνες, ναι, κακά τα ψέματα, εύκολα παθαίνουν κατάθλιψη. Ναι. Αλλά είναι τουλάχιστον είναι μια δουλειά συγκεκριμένη που σε φέρνει σε επαφή με τον κόσμο, προσφέρεις, οπότε όλο αυτό σε γεμίζει. Η δουλειά που κάνω εγώ, όχι, κανονική μου. Και η δική μου. Και εμένα η δικιά μου δουλειά είναι, μιλάω στο τηλέφωνο, ρυθμίζω δάνεια και καταλαβαίνεις ότι να νιώθω ότι βοηθάω. Δηλαδή, αν δεν ένιωθω ότι κάποιους ανθρώπους τους διευκολύνω και τους βοηθάω, θα είχα σταματήσει. Δεν υπήρχε. Ναι, το καταλαβαίνω. Εντάξει. Πιστεύω ότι για να είμαστε κάπου που είμαστε, θεωρώ ότι βρίσκουμε αρκετά. Εγώ νομίζω ότι καμιά φορά μας βάζει και σε αυτές τις θέσεις ο Θεός, να το πω, τέλος πάντων το ανώτερο, μας βάζει σε κάποια πράγματα για να μαζέψουμε, να απορροφήσουμε εμπειρίες, γιατί πρέπει να πάρουμε κάποια μαθήματα. Πολύ σωστά, ναι, συμφωνώ με αυτό. Που από αυτά τα μαθήματα... Η ίδια η ζωή είναι ένα μεγάλο μάθημα. Μπράβο. Και σου διδάσκει πράγματα. Μπορεί το τέλειο αρχή, είναι μπορεί να κάνεις το όνειρό σου, δηλαδή αυτό που θες να είναι και επάγγελμα, είναι το καλύτερο. Ναι, είναι το ιδανικό αυτό. Αυτό είναι το power. Είναι... Αυτό είναι το ιδανικό. Απλά θεωρώ ότι μπορούμε να συνδυάζουμε και κάποια πράγματα ταυτόχρονα, όπως καταφέρνω και εγώ και συνδυάζω και την δουλειά μου στο ιδιωτικό τομέα. Κοίταξε να δυνάσεις και το σπίτι, γιατί υπήρχαν, έχουμε εμπειρίες από ποιητές που πεινάγανε. Ναι, ναι. Δεν μπορεί να δηλώνει σπίτι σκέτος. Και πώς θα ζήσεις. Είναι ένα, ούτε δεν μπορείς να το πεις, είναι μια έκφραση. Είναι πολύ δηλαδή δύσκολο. Και πετυχημένο σπίτι να είσαι και να αναγνωριστείς. Μπράβο. Δεν μπορείς να ζήσεις μόνο με από τα... Αυτό. Ναι, πολύ σωστό. Δηλαδή μπορεί να είμαστε. Δεν έτσι, είναι σαν τον ηθοποιό που μπορεί. Και πάλι και ο ηθοποιός, ο μικρός ο ηθοποιός. Περνάει δύσκολες περιόδους. Αν δεν κάνει μια επιτυχία, μια να παράσταση, πάρει πολλά λεφτά, δεν γίνεται. Μπράβο. Πόσοι ηθοποιοί είναι που δουλεύουν στο θέατρο και κάνουν και άλλες δουλειές. Πάρα πολύ. Ναι, γενικά το καλλιτεχνικό το έχει αυτό. Άμα δεν πετύχεις να πάρεις πακέτα, σε τρώει αφάνεια. Ναι, ναι. Και... Οπότε το ιδανικότερο είναι να μπορείς να συνδυάσεις πράγματα και να κάνεις και αυτά με αξιοπρέπεια να παρουσιάζεις. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Αυτά που σε εκφράζουν και αυτά που σε γεμίζουν. Έτσι. Και πλέον είμαι σε αυτόν τον δρόμο τώρα. Και θα σε γνωρίζουμε και μέσα από την ποιησή σου. Ναι. Να βάλω λίγο μουσικούλα, να κάνουμε λίγο διάλειμμα. Να πιεις λίγο πορτοκαλάδα. Κάτσε να βάλω αυτό.
συνεχίζουμε βέβαια. Mm-hmm. Να σου πω κάτι τώρα, να διαβάσουμε όμως μερικά. Ναι, γιατί όχι. Εννοείται από τη συλλογή. Περίμενε. Περίμενε, περίμενε, γιατί τραβάω. Φαίνεσαι, αλλά. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν. Εδώ λες το βιογραφικό σου. Το βιογραφικό μου, τα στοιχεία που είχαμε αναφέρει και πιο πριν. Η αφιέρωση και τα χρόνια πολλά για την χθεσινή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τα χθεσινά γενέθλια. Εγώ θα κάνω έτσι, θα σου διαβάσω ένα χωρίς να το πω. Στην τύχη. Στην τύχη. Ένα έκκληση. Ενδιαφέρον. Κάνω έκκληση λοιπόν. Άγγιξέ με για πρώτη και τελευταία φορά. Αγάπησέ με σαν να ήμουν ο πρώτος σου έρωτας. Φώναξε δυνατά πόσο με θες. Νιώσε τη δίψα μου. Σκλάβωσέ με. Δείξε μου τι θα πει να είμαι μαζί σου. Πάρε με κοντά σου στον παράδεισο. Εξόρισέ με στην κόλαση και άσε με να χαθώ στη φωτιά σαν αμαρτία. Άφησέ με να σβήσω στην αγκαλιά σου. Να γίνω χαμένη ευχή. Να με θυμάσαι. Πώς σου φαίνεται? Ωραίο. Να είσαι καλά. Είναι ένα από τα δυνατά, θεωρώ. Και αγαπημένο. Ναι, ναι. Κομμάτι. Εκφράζει πολύ δυνατό συνέστημα. Θες να μου διαβάσεις εσύ? Να διαβάσουμε ένα αγαπημένο, το άδικο. Το οποίο έχω και μια μικρή ιστορία να πω για το συγκεκριμένο. Εδώ μια στιγμή, μουσική συχνάς, μυστικό και αγάπη, αναζητώ. Αυτό που σου είχα πει πριν το πρώτο μου. Έχει μία κάτι, το πάω. Ναι. Σαν γίνει, μωρέ της καρδιάς. Τώρα το κλικό, 11 σελίδα, 11. Λοιπόν, άδικο. Υπάρχουν μυστικά που κανείς δεν γνωρίζει. Σκοτεινοί ωκεανοί στα έγκατα του νου, που ως τώρα δεν έχεις ανακαλύψει. Αναπνοές που επιζητούν την ένωση με το θείο. Δυο σώματα, μια ιδέα, απέραντο φως του έρωτα. Λάμψεις μαγικές νιώθουν το πόθο να σπάσουν σιωπές. Να λύσουν δεσμά, να πλέψουν στάδια της ψυχής, ώσπου να ακουστεί η ηχό της λύτρωσης. Με ξεκάθαρο προορισμό να φογκραστούν μικρές και μεγάλες αλήθειες, στα βαθιά σου θολά νερά, μέχρι να αναδυθούν ως τάγγιγμα του ήλιου, κομμάτια θάλασσας που πλημμυρίζουν όλο το είναι. Αν τα μάτια ξαναγεννηθούν, σιωπές ξαναμιλήσουν, μυστικά φανερωθούν, στρόβιλοι ανέμων καταλαγιάσουν, τότε οι καρδιές θα εχύσουν δυνατά σαν βροντές. Φόβοι θα δαμαστούν σαν κατάμαυρα ατίθασα άλογα. Αυτό ένα αγαπημένο ποίημα, το οποίο είναι μία αφορμή εμπνευσμένο από ένα ποίημα ενός πολύ μεγάλου ποιητή, του Νικηφόρου Βρετάκου. Είχα διαβάσει το χωρικό, είχε πέσει στα χέρια μου εντελώς τυχαία, το χωρικό του Νικηφόρου Βρετάκου. Το είχα ερωτευτεί. Είχα σεγηνευτεί από το συγκεκριμένο ποίημα. Και είναι από τα λίγα ποίηματα, το χωρικό, που να σου πω την κάτι ενδόμηχο, θα ήθελα να το είχα γράψει. Το συγκεκριμένο, πολύ εδώ, ναι. Τόσο πολύ ταυτίστηκα μαζί του, με εγωίτευσε, με σαγίνευσε. Οπότε με αφορμή το χωρικό έγραψα το συγκεκριμένο και με κάποια βιωματικές εμπειρίες, συναισθήματα. Έγραψα το συγκεκριμένο και το θεωρώ έτσι πάρα πολύ δυνατό και χαρακτηριστικό μου. Λοιπόν, εγώ. Ο ουρανός είναι για εκείνους που καρδιοχτυπούν. Η γη για όσους αγαπούν. Η θάλασσα για αυτούς που κυνηγούν το ανέφικτο στα ταξίδια, για αυτούς που κυνηγούν το ανέφικτο στα ταξίδια της ζωής. Είμαι γη, ουρανός και θάλασσα μαζί. Ωραίο αυτό.
Τρία σε ένα. Ναι. Αυτό έχει αυτό γίνει. Γιατί το λέω ότι είμαι εκεί, ουρανός. Χαίρομαι. Εγώ ο καθένας θεωρώ ότι βρίσκει κάποιο κομμάτι του εαυτού του στο συγκεκριμένο ποίημα. Μπορεί να είναι ένα, μπορεί να είναι δύο από τα τρία στοιχεία, μπορεί να είναι και τα τρία μαζί. Αντίστοιχα με τις εμπειρίες του, τα βιώματά του, τις επιθυμίες του. Σαν με κοιτούν τα μάτια σου με απορία, προσπαθώ να σου πω πολλά. Μα όταν αυτός ο γκριζοπράσινος πίνακας γεμάτο από παιδικές ζωγραφιές κυριεύει την ύπαρξή μου και επιχειρεί να την ταράξει, όπως ο δυνατός ανεμοστρόβιλος που στην πορεία του κατακερματίζει τα πάντα, σκέφτομαι να σε προδώσω, να φεθώ στη δίνη του, δίχως να με νοιάζει τι θα απογίνουν οι αισθήσεις μου. Μα κι αν το ανακαλύψεις, δεν θα υπάρχει πάντα τίποτα πλέον να κρύβω. Δεν βλέπω καλά, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Με αφορμή αυτό, θα ήθελα να δικαιολογήσω τον τίτλο της ποιητικής συλλογής. Ναι, για πες. Λέγεται «Άνιμους Νούντους», από τις εκδόσεις, αγαπημένες εκδόσεις και ιστορικές, «Κάκτος». «Άνιμους Νούντους», λατινικά, μετάφραση «γυμνή ψυχή». Γιατί το έχω ονομάσει έτσι? Γιατί γυμνάνε την ψυχή σου. Έτσι θεωρώ, έτσι βλέπω την ποίηση. Και μέσα από την ποίηση τον έρωτα. Ότι είναι ένα ξεγύμνομα ψυχής. Έτσι. Τα αφήνεις όλα. Αν ερωτευτείς πραγματικά, αν αγαπήσεις πραγματικά, φτάνεις στο σημείο να μην αφήσεις τίποτα για σένα. Να τα αφήσεις όλα κάτω. Και να είσαι αληθινός, να είσαι εσύ. Δύσκολο βέβαια, για πολύ κόσμο θεωρώ αυτό, να γίνει. Μπορεί τον να αγαπάς αληθινά. Ναι. Εγώ νομίζω ότι γίνεται, αλλά συνήθως... Ανεφόρον. Όλοι περνάμε από αυτό το στάδιο. Mm-hmm. Όλοι έχουμε αγαπήσει αληθινά στη ζωή μας και έχουμε πληγωθεί και μετά πάβουμε να φοβόμαστε. Και σηκωνόμαστε. Εγώ νομίζω ότι αυτό... ή κάνουμε κράτεια, ή δεν αυτό αφαινόμαστε. Αυτό στην αρχή, ναι, λίγο... αλλά νομίζω κάνουμε... ότι όλοι οι άνθρωποι... Μια γυναίκα μια φορά τη γνώρισε και μου λέει πέρυσι τη γνώρισε σε ένα ταβερνάκι και λέει εγώ δεν αγάπησα, δεν έχω αγαπήσει ποτέ. Της λέω είστε δυστυχισμένοι αν είστε 70 χρόνων και μου λέτε ότι δεν έχετε αγαπήσει ποτέ. Είστε, πάει, δυστυχισμένη ζωή είχες. Είναι δυνατόν να είσαι με έναν άντρα να χάσει παιδιά και να μου λες δεν αγάπησα ποτέ. Ναι, συμφωνώ με αυτό που λες. Απλά βλέπω και τριγύρω μου ότι υπάρχουν άνθρωποι που συμβιβάζονται εύκολα είτε από ανασφάλεια, είτε επειδή δεν βρίσκουν το κατάλληλο άτομο, συμβιβάζονται και αγαπούν με έναν διαφορετικό τρόπο. Υπάρχει και συμφερολογικός, άκου να σου πω κάτι, άλλο αγάπη, άλλο εκτίμηση. Ναι. Τώρα εγώ, είναι κάποιος, ξέρω εγώ, που σου φέρεται καλά, που σου μιλάει και δεν σου έχει κάνει... Μπορεί να σε κερδίσει σε άλλα πράγματα. Ναι, ναι, να σε κερδίσει σε άλλα, σαν χαρακτήρα. Μπορεί να μην έχεις ερωτευτεί. Να μην έχεις ερωτευτεί και λίγο να τον πονάς. Μπράβο. Λίγο, ξέρεις. Και να επέφερε μια σχέση εκτίμησης, ναι. Και γίνεται λύπηση, σεβασμός. Σε σκλαβώνει όμως. Αγάπη. Ναι. Η αγάπη, ρε παιδί, άκου τώρα. Είναι πολύ βαθύ. Άλλον πάμο ερωτάς. Ναι. Ναι. Και διαρκεί και λίγο κιόλας. Αυτό το μπαμ διαρκεί λίγο, ναι. Είναι πολύ δυνατός. Ναι. Σε εξυψώνει. Και σε ρίχνει μπαμ. Και έτσι. Σε ρίχνει κατευθείαν. Αυτό, ναι. Και το εκφράζω μέσα από τα ορισμένα μου ποίηματα αυτά. Και άλλο η αγάπη. Η αγάπη νομίζω κτίζεται. Σιγά σιγά. Είναι ένα συνέστημα πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό, πιο δηλαδή, αληθινό. Κάτι και με αυτόν που ερωτεύτηκες και σου ήρθε έτσι μπαμ, ωραία. Mm. Και ζεις το ωραίο, με το που θα σου περάσει ο πρώτος, δεύτερος μήνας, ξέρω εγώ, θα σου στραβώσει γιατί ρουχαλίζει, θα σου στραβώσει θα γιατί... Θα δεις κάποιες ατέλειες που στην αρχή ίσως δεν τις έβλεπες. Ενώ η αγάπη αυτά τα συγχωρεί, τα δικαιολογεί, τα παρακάμπτει, τα ομορφαίνει, συμφωνώ. Τα... Και τι έγινε που είναι χοντρός, κοντός και άσχημος, ξέρω μπράβο, εγώ. Μπράβο. Εγώ τον βλέπω ψηλό και με καλά για μάτια, ναι. Είναι... Η αγάπη τα βλέπει όλα όμορφα, όλα ωραία. Έτσι. Και γι' αυτό τα παιδιά βλέπουν τον κόσμο όμορφο, γιατί είναι αθώα και έχουν πρώτα... Υπάρχει αθωότητα, υπηρικότητα, αυτή. Και... Δεν μπαίνει πονηράδα, το συμφέρον. Μπράβο. Και εκεί είναι να πετύχουμε κι εμείς και να είμαστε 100 χρονών και να νιώθουμε παιδιά και να νιώθουμε... Να αγαπάμε, δηλαδή να βλέπουμε τα... Σε γνώρισα εγώ εσένα, γιατί πρέπει να δω τα στραβά σου με τη μία και να αρχίσω να βλέπω τα στραβά σου όπως κάνουν πολλοί στη δουλειά μου.
και να μην δω τα καλά σου. Σωστό. Να εγώ δω θέλω να δω του Αντώνη πλευρά. Τα καλά. Ναι, ναι, ο Αντώνης σαφώς είναι γκρινιάρης, είναι σπαστικός. Είναι... Ναι, αλλά έχει ωραία μάτια, έχει ωραίο στόμα, έχει κάτι ευγενικό. Δηλαδή, όλοι έχουμε κάτι όμορφο. Ναι, όλοι. Δεν πιστεύω. Υπάρχει άνθρωπος που το να μην έχει κάτι όμορφο πάνω του. Δεν υπάρχει. Αρκεί να το βρεις. Και ο Κασουμάου, όντως, πώς λέγανε, αν κοίταγες μπορεί να έχει ωραία μάτια μεγάλα. Πολύ σωστό το δηλαδή, πιστεύω. Δηλαδή όλοι έχουν κάτι ωραίο. Κάτι ωραίο. Αρκεί να το βρούμε. Αρκεί να το βρούμε. Εμείς και πάμε να μας αφήσουν κοιτάμε, να το βγάλουμε. Πάντα κοιτάμε το στραβό, πάντα κοιτάμε το ανάποδο. Υπάρχει αυτή η πώς θα βρω το ελάττωμά σου. Σωστό, σωστό. Αυτό είναι το κακό με τους ανθρώπους. Πρέπει να βρίσκουμε όμως τα καλά στοιχεία των άλλων και τα καλά στοιχεία είναι αυτά που ενώνουν και μας φέρουν πιο κοντά. Έτσι. Και η ποίηση. Και μέσα από την ποίηση εκφράζουμε έτσι αυτά τα θετικά στοιχεία. Τρικυμία. Mm-hmm. Μεγάλο είναι. Τα βλέπω. Να το διαβάσω εγώ. Ναι, ναι. Οι λέξεις τρεμοσβήνουνε όταν πας να τις αγγίξεις με την καρδιά. Έχουν ανάγκη από ζωή που μόνο εσύ μπορείς να χαρίσεις. Είναι έτοιμες να βγουν από τα χείλη και να πέσουν σαν φθινοπορεινά φύλλα πάνω στο χαρτί. Θες να τις χαράξεις. Σαν σύγχρονος γλύπτης, σημάδια φωτεινά, ίχνη της ίδιας της ψυχής, μικρά θράσματα περασμένων στιγμών, περιμέναν το δημιουργό τους να τους δώσει όνομα. Νόημα για να σφραγίσουν το τώρα, μέσα από την προπτική του πάντοτε. Χάνεις τα λόγια. Μα κοίτα, έρχονται μόνα τους, αβίαστα, δραπετεύοντας από τις ρομαντικές φυλακές που τα έχεις εχμαλωτήσει. Και γίνονται ταύτιση, μικρά, ακατέργαστα, μαργαριτάρια που σκορπίζουν ένα αλλιώτικο χρώμα. Ικανό να σε ταξιδέψει όλο και πιο μακριά. Να ξανανάψει φωτιές καθαρές, να δροσίσει διψασμένες ανεμόνες, να γεμίσει θάλασσες απόμακρες. Όσο πιο αληθινό το όραμα, όσο πιο αληθινό το άρωμα, τόσο πιο μεθυστικό το ταξίδι. Ζητώ χίλια συγγνώμη για τα σαρδά. Είναι πρώτη τίποτα, ανάγνωση λοιπόν, και είναι. Παλίμωνο, και... προς Θεού. Προς Θεού. Αυτό είναι αυτή εμπειρία μου. Χαίρομαι που σ' αρέσει. Είναι αυτό μας ταιριάζει κιόλας. Για να βίαστα οι λέξεις μέσα από τη ρόζα. Μπράβο, ναι, 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 ναι. Απροκάλυπτα, αυθόρμητα. Ρέει ο λόγος. Ρέει. Χωρίς εμπόδια. Έχεις ωραίο στίχο και χαμένα όνειρα. Να το διαβάσουμε αυτό. Ωραία, οι λέξεις σου είναι εύκολες. Mm-hmm. Όντως. Ναι. Και αφήνεις και τον άλλον λίγο έτσι να ταξιδέψει. Να ταξιδέψει, να σκεφτεί, να ταυτιστεί. Όνειρα παιδικά σαν μεγάλωσες, απέκτησαν φτερά και θέλησαν να πετάξουν όσο πιο ψηλά μπορούσαν. Εσύ τα σκλάβωσες σε ξύλινα συρτάρια που έφτιαξαν άλλοι αντί για σένα. Ποτέ σου τη δύναμη δεν βρήκες να τα απελευθερώσεις. Ήταν αργά. Πεθάνανε και η μυρωδιά τους περιτρίγγιζε τα σφάλματα του ύπνου σου, που θα σε συντροφεύουν σε όλα σου τα δάκρυα, σαν κακοί εραστές που ελάττισαν δίχως να σου δώσουν αυτό που περίμενες κάθε χάραμα. Αυτό θα το αφαιρώσω στον εαυτό μου που με νόημα. Αχ, είναι ένα κωβικό ποίημα αυτό. Αυτό το έγραψα για να μην καταφέρω ποτέ να έχω χαμένα όνειρα. Για να σου υπενθυμίζει, να μην υπενθυμίζει ότι όνειρα. Να μην όπως έχω χαμένα όνειρα, να κυνηγάμε τους στόχους μας, τα όνειρά μας. Είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή της συνέντευξης εκπομπής, ότι πάντα πρέπει να κυνηγάμε τα θέλω μας, τις επιθυμίες mm-hmm. μας, όσο και αν μας πάρει, όσα εμπόδια και αν σταθούν μπροστά μας, οφείλουμε να τα προσπεράσουμε και να δούμε τον στόχο μας. Το όνειρό μας, τα ιδανικά μας. Να σε ρωτήσω, έχεις κανονίσει κάποια άλλη παρουσίαση εκτός από ότι έχεις κάτι στο πρόγραμμα? Έχουμε κλείσει 14 Φεβρουαρίου, κλείσαμε χρόνο κυκλοφορίας της Γυμνής Ψυχής, του Άνιμους Νούντους. Άρα ετοιμάζεις. Κυκλοφόρησε πρώτη φορά 14 Φεβρουαρίου. Μια ποίηση για τον έρωτα, την ημέρα του έρωτα. Αν και βέβαια εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ο έρωτας γιορτάζει κάθε μέρα, όχι μόνο μία συγκεκριμένη. Ετοιμάζουμε και άλλη ποιητική συλλογή, mm-hmm. υπάρχει ήδη στα σκαριά. Ωραία. Απλά αυτή την περίοδο θεωρώ ακόμα ότι μπορώ να στηρίξω το συγκεκριμένο έργο. Mm-hmm. Έχουμε κάνει κάποιες παρουσιάσεις. Η πρώτη παρουσίαση έγινε στις αγαπημένες μου εκδόσεις στον χώρο των εκδόσεων του Κάκτου. Πήγε mm-hmm. πάρα πολύ καλά, πολύ όμορφα.
Είχα κάνει μια εμφάνιση, μια παρουσίαση στο φεστιβάλ του βιβλίου στο Ζάπιο. Είχαμε και εκεί έτσι αρκετή επιτυχία. Έχουμε κάνει και στο θέατρο Φλίσβο, στο πολιτιστικό κέντρο του Φαλήρου, μία το καλοκαίρι. Και τώρα την προηγούμενη Κυριακή, με αφορμή την επέτειο της κυκλοφορίας του βιβλίου, και εκεί πήγε πάρα πολύ καλά. Και έρχεσαι σε επαφή με τον κόσμο και βλέπεις ότι τον αγγίζει αυτό που σε εκφράζει, αυτό που κάνεις, αυτό που αποτυπώνεις. Και θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έχεις ετοιμάσει και κάτι που θα το εκδώσεις? Και ετοιμάζω οπωσδήποτε και κάτι, και μια δεύτερη συλλογή. Κοιτάζουμε και για εξωτερικό. Έχουν μεταφραστεί ήδη, η συλλογή συγκεκριμένη έχει μεταφραστεί στα αγγλικά και στα ιταλικά. Μπράβο. Και θα κάνουμε κάποιες κρούσεις για εξωτερικό. Θα ανοίξει τα φτερά της, όπως συνηθίζω να λέω, η γυμνή ψυχή, για χώρες του εξωτερικού. Όνειρό μου είναι να πάει στην Ιταλία, να εκδοθεί. Είναι. Μεγάλο όνειρο. Και θα ήταν καλό να επιστρέψω μετά από φοιτητής της νομικής στην Ρώμη, να επιστρέψω εκεί και να κάνω παρουσίαση της συλλογής μου στη Ρώμη. Μακάρι. Ναι. Θα το χαρώ πάρα πολύ. Ναι, μακάρι να το κάνεις και να είμαστε. Και να είμαστε όλοι μαζί εκεί παρέα. Θες να μου διαβάσεις ένα ποίημα εσύ, έτσι το που ναι. Θα ήθελα να διαβάσω το «Γυμνή ψυχή», το οποίο δεν το έχει μέσα η ίδια η συλλογή, γιατί έχει λάβει μέρος σε διεθνείς και πανελληνίους διαγωνισμούς. Και αυτό είναι λίγο απογορευτικό. Όταν, ξέχασα να σου πω, έχω δηλώσει συμμετοχή σε αρκετούς λογοτεχνικούς διαγωνισμούς και στην πορεία έχω λάβει βραβεία και διακρίσεις. Τα δε μας τα πες. Ναι, είναι μια καλή αφορμή. Το «Γυμνή ψυχή» βραβεύτηκε στον 7ο Διεθνή Διαγωνισμό Ποίησης από την Αμφικτιονία Ελληνισμού, που είναι ένας πολιτιστικός διεθνής φορέας που έχει έρθει από τη Θεσσαλονίκη και πνευματικό κέντρο τους αδελφούς. Και πήγα τώρα πριν 2-3 μήνες για την βράβευσή μου πάνω στην Θεσσαλονίκη, μεγάλη μου τιμή, για ένα ποίημα το οποίο θεωρώ ότι εκφράζει τον Αντώνη, την ίδια του την ψυχή. Εξού ονόμασα και την συλλογή «Γυμνή ψυχή». Η ίδια η συλλογή έχει βραβευτεί, όπως αναφέρω και στο βιογραφικό, έχει πάρει το βραβείο Ανακρέων στον 3ο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ποίησης Κωνσταντίνος Καβάφης. Τώρα πρόσφατα θεωρήθηκε η συλλογή μου, το Animus Nudus, βραβεύτηκε από την International Art Society σαν ποιητική συλλογή για το 2018. Οπότε όλα αυτά είναι πάρα πολύ θετικά δείγματα, τα οποία με κάνουν να συνεχίζω, να γράφω, να εκφράζομαι με αυτόν τον τρόπο, και αν μπορώ και να κάνω κάποιον άνθρωπο να χαρεί με αυτά που διαβάζει, να του ξυπνήσω κάποιες μνήμες, κάποια συναισθήματα, να τον κάνω να ταυτιστεί, είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά. Αυτός είναι ο σκοπός. Και αυτός είναι ο στόχος. Πρώτα η ψυχική έκφραση και μετά το να αγγίξουμε και άλλες ψυχές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εγώ νομίζω ότι οι ευαίσθητες ψυχές πάντα συναντιούνται και βρίσκουν κοινά. Αυτός που ενδιαφέρεται για την ποίηση και θα διαβάσει, σίγουρα θα βρει κοινά, πώς να σου το πω. Εγώ αμέσως βρήκα 2-3 από τα. Ναι, κατευθείαν. Σε αγγίξανε. Ναι. Όπως είπαμε και χθες, έκανα μια παρουσίαση στον Πολιτιστικό Σύλλογο της Βούλας Ιπατία, μεγάλη μου τιμή που με προσκάλεσαν, και κάναμε μια παρουσίαση στο Σύλλογο. Εκεί οι αγαπημένοι ομιλητές, υπόθηκε από αγαπημένους ομιλητές, ότι αυτό, ότι μπορούν τα δικά τα κομμάτια, τα ποιητικά αυτά κομμάτια, η γραφή μου, να αγγίζει ευαίσθητες χορδές. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι καλό. Και ενώ στην ουσία, ξέρεις τι, η εσωτερική έκφραση, όλο αυτό που βγαίνει, από το χαρτί, που βγαίνει στο χαρτί, από την ίδια μας την ψυχή, ενώ είναι μία, θεωρώ, ιερή διαδικασία, μία μοναχική στιγμή. Δηλαδή, τη στιγμή που βγαίνουν αυτά από μέσα μου, όταν τα αποτυπώνω στο χαρτί, είμαι εγώ και το χαρτί, δεν υπάρχει κανείς άλλος. Ναι. Είναι πολύ ιδιωτικά
τα συναισθήματα, οι σκέψεις μου. Εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Παρ' όλα αυτά, όταν τα εξωτερικεύεις και τα βγάζεις στο χαρτί, είναι για όλους. Ναι, ναι. Και βρίσκουν αποδέχτες. Και αυτό είναι, δηλαδή, από μια μοναχική στιγμή φτάνεις σε μια στιγμή που δεν είσαι πλέον μόνος σου, γιατί βλέπεις τριγύρω ότι έχεις και άλλο κόσμο που ταυτίζεται και συμμερίζεται αυτά που γράφεις. Και αυτό είναι που οπότε σε αυτό κάνει... είναι πάρα πολύ όμορφο και σε γεμίζει. Έτσι. Κατάλαβες. Λοιπόν, γυμνή ψυχή. Αντανακλάς το φως του ήλιου στα μάτια. Σύννεφα στάζουν παγωμένα δάκρυα και εσύ τριγυρνάς στα τούνελ του μυαλού. Δεν περισσεύει τίποτα. Ρούχα αφημένα δεξιά και αριστερά. Φορεμένα για τελευταία φορά. Μισείς τις αλήθειες. Αποκαλύπτουν. Ξεγυμνώνουν. Προδίδεις. Φοβάσαι. Γεννιέσαι ξανά. Στάζεις φωτιά και χάνεσαι πάλι. Σαν όνειρο. Σαν φωτεινός κεραυνός στο σκοτάδι. Σ' ένα από τα στέματα του ουρανού γεννάς ήλιους θεούς. Και γιατί δεν το βάλαμε, είπαμε, γιατί δεν έπρεπε. Παιδιά. Αυτό δεν το έχουμε βάλει μέσα, επειδή έχει λάβει μέρος σε διαγωνισμό. Και θα το βάλουμε οπωσδήποτε στην δεύτερη ποιητική συλλογή. Είναι λατρεμένο, το αγαπώ πάρα πολύ. Και ελπίζω να αγαπημένο. Εύχομαι δηλαδή να έχει την επιτυχία που του. Όντως είναι ωραίο. Να είσαι καλά. Όντως αυτό έχει βραβευτεί. Έχει πάρει, έχει πάρει ήδη βραβείο. Το βραβείο Πρατίνα στον 7ο Διεθνή Διαγωνισμό Ποίησης. Και είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά. Και πάντα, τώρα που τα αναφέρω, μου βγαίνει από μέσα όλο αυτό. Αυτή η χαρά του παιδιού είναι αυτό που λέμε πριν, ότι θεωρώ ότι η ψυχή, το σώμα έχει ηλικία. Η ψυχή δεν έχει. Όχι. Δεν γερνάει η ψυχή ποτέ. Αυτό το πιστεύω ακράδαντα. Και εγώ το πιστεύω αυτό και έτσι είναι, ότι δεν γερνάμε. Το σώμα απλά δεν αποκτήσει. Είναι αυτό που είδα και σήμερα, τα άσπρα μαλλιά δεν είναι τα γερατιά. Είναι το πώς νιώθεις εσύ ο ίδιος. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι έχεις άσπρα μαλλιά. Αν μέσα σου δεν έχεις γεράσει, δεν μπορεί να ταυτιστείς με το σώμα σου. Όσο και αν μεγαλώσεις το σώμα. Κοιτάξτε, έχω φίλους μου που είναι ηλικιωμένοι, 70-80 χρονών, ας πούμε. Να, αυτή η φίλη μου, η κυρία Έλενα, που σου έλεγα. Είναι 72 χρονών και άμα τη δεις, είναι μαθήτρια. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είναι μαθήτρια, είναι παιδάκι, είναι παιδί. Και είναι τόσο ανοιχτό. Δίδυμος. Δίδυμος, ναι. Και είναι τόσο ανοιχτό το μυαλό τη που δεν μπορεί να φανταστεί. Ο άνθρωπος. Και να σκέφτεται ανοιχτό μυαλό. Μπράβο. Και βλέπει άνθρωπου 70 χρονών που πάνε καφενείο, η ζωή του δηλαδή δεν έχει νόημα. Η γιαγιά. Δηλαδή βλέπει άλλε γυναίκε 70 χρονών και είναι γιαγιάδε. Μπράβο. Οι άνθρωποι απορριμμάζουν πάρα πολύ γρήγορα με την. Αρνητική έννοια το λέω, την ορίμανση. Εγώ πιστεύω αυτοί που γερνάνε είναι αυτοί που πάβουν να έχουν όνειρα. Σωστό. Και πάβουν να έχουν. Έχω, ας πούμε, το φίλο μου τον Ψαρά που είναι 75 χρονών, 80 πόσο είναι. Ο άνθρωπος θα πάει να πει το ποτό του, θα πάει να αυτό. Και λέει τώρα. Θέλει, η ψυχή θέλει. Το σώμα δεν μπορεί να αποδώσει. Ναι. Η ψυχή λέει καημένη λαχταρά, διψάει, θέλει. Αλλά το σημαντικό σώμα... αυτό είναι η αρχή, αυτό το έναυσμα είναι. Αν η ψυχή θέλει, πιστεύω ότι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα. Και το σώμα, να σου πω κάτι, τώρα θα σου. Και το σώμα μας. Θα μπορούσαμε, αν ήμασταν και τηρούσαμε κάποια πράγματα που μαθαίνουμε και τα θεωρούμε χαζά. Να ζούσαμε. Κανονικά ο άνθρωπος, όταν ο Αβραάμ, αυτοί ζούσαν 400-500 χρόνια. Ναι. Για τόσα χρόνια γεννηθήκαμε να ζούμε. Και όχι για 50-60 χρόνια. Σωστά, ή 80, ναι, ναι. Το πιστεύω αυτό. Το λέω σαν σωμάνα τώρα. Το σώμα ζει. Το σώμα νικεί. Σωμανική, σώμα νικεί. Ναι. Οι σωμάνοι λοιπόν αυτό έχουν, ότι πρέπει να ζήσω 400 χρόνια γιατί αυτός είναι ο κύκλος της ζωής. Της ζωής. Εμείς τώρα που πεθαίνουμε στα 60-70 δεν ολοκληρώνουμε τον κύκλο μας. Μένουμε δηλαδή, υπάρχει η ζέστη, η φωτιά, το κρύο, τέλος πάντων τέσσερις εποχές, δεν τις περνάμε και τις τέσσερις. Πεθαίνουμε όταν φτάνουμε στο κρύο. Δεν πάμε στον πάγο, ναι, στο σκοτάδι. Κάποιοι που
που τους λέμε και λέμε καλά γεροξού, τι είναι αυτός ρε παιδί μου, ξαναμορούδια σε τι έγινε. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν περάσει το μαύρο και ξαναγεννιούνται, γίνονται φωτιά. Η ψυχή εννοείται. Ναι, ναι. Γίνεται φωτιά, έχει αυτή πάλι τη δύναμη. Ναι. Το σώμα όμως δεν ακολουθεί. Ναι. Τώρα, αν εμείς δεν τρώγαμε, δεν γεμίζαμε το σώμα μας με ψέματα. Με στεναχώρια. Με ψέμα. Ναι. Το, αυτό που μας είναι πολύ τοξικό το ψέμα. Είναι το ψέμα. Και το ψέμα δυστυχώς το μαθαίνουμε από μωρά. Μας το μαθαίνουνε και μας το μαθαίνουνε και για σωστό. Ναι, ναι, ναι. Ας πούμε, τα αγόρια δεν κλαίνε. Mm-hmm. Πρέπει τι και καλά αυτό. Να βρω εγώ ένα πρίγκιπα. Ναι. Όχι, μαμά, δεν το έκανα εγώ, γιατί ξέρω ότι θα φάω ξύλο. Και αμέσως ζω αυτόματο και δεν το έκανα εγώ. Ενώ πρέπει να έχει το παιδί. Ναι, μαμά, το έκανα εγώ, με δίλησε. Εγώ έκανα λάθος. Καλύτερα αυτό παρά που αρχίζουμε και λέμε. Πρέπει να έχουμε γαλουχηθεί με αυτή την οτροπία, ναι. Με αυτό το σκεπτικό. Να αποφεύγουμε. Να αποφεύγουμε το ψέμα. Το ψέμα είναι η αιτία όλων τις αρρώστιες. Και, αν, και θα, στο λόγο τώρα έτσι, αν πιάσεις τώρα και διαβάσεις Αγία Γραφή, διαβάσεις Βούδα, διαβάσεις όλους αυτούς τέλος πάντων, θα δεις ότι όλοι αυτό και συμφωνούν. Αλήθεια, πίστη, αγάπη. Αν μπορούμε να έχουμε αυτά τα τρία. Η αγάπη ενώνει, γαλινεύει την ψυχή. Αν δεν υπάρχει μνήση, κακία, ανταγωνισμός, ζήλια. Μα εγώ, άμα δεν πω ψέματα, δεν θα μπλοκάρω. Άκουσε, άμα δεν πω ψέματα, δεν θα μπλοκάρω τα νεφρά μου. Mm-hmm. Που τα νεφρά είναι η αρχή του σώματός μας όλων τα όργανα. Λοιπόν, δεν θα μπλοκάρω τα νεφρά μου. Και έτσι δεν θα βγάλω ούτε ψωρίαση, ούτε διάφορες πολύ πέτρα σε πολύ, ούτε, ναι, κατάλαβες. Παίζει πάρα πολύ λίγο μεγάλο. Και το μεγαλύτερο μας λάθος είναι αυτό το ψέμα. Αν το νικήσουμε αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Ναι, θεωρώ είναι ότι να είναι άσχημο το ψέμα και ότι πρέπει να θριαμβεύει πάντα η αλήθεια. Αλλά θεωρώ και τον πολιτισμό και όλα ότι πειράζει. Όχι, το όχι. Σώμα έχουμε μεγαλώσει και με τα κατασυνθήκη ψέματα που νομίζουμε ότι πρέπει να τα λέμε. Mm-hmm. Και όμως αυτό το κατασυνθήκη ψέμα είναι που σου κάνει ταυτόχρονα νοσήματα. Απίστευτο. Ναι, γιατί είναι, λέμε, ξέρουμε ότι είναι καλό ψέμα και δεν νιώθουμε πολλές τύψεις. Αυτή την ενοχή. Το υποσυνείδητο όμως από μέσα που δουλεύει σου βγάζει όλες τις άλλες. Στο βγάζει ασθένεια. Καταλαβαίνεις. Και γενικά να ξέρεις, άμα κάτσεις και διαβάσεις, θα δεις ότι. Πρέπει να απελευθερωθούμε δηλαδή. Από το ψέμα, από τη στεναχώρια. Το άγχος. Το άγχος. Το άγχος σκοτώνει. Γιατί έχω άγχος. Γιατί πρέπει να βγάλω περισσότερα λεφτά, γιατί πρέπει να γίνω τέλεια πριγκίπισσα που θα βρει τον πρίγκιπα, γιατί πρέπει να είμαι στα πρότυπα που μου μαθαίνουν. Σωστό. Μα γιατί εγώ πρέπει να έχω πρότυπο ότι πρέπει να παντρευτώ και να κάνω παιδιά. Εγώ δεν θέλω. Γιατί πρέπει να ζω στα δικά μου σπίτια. Δεν είμαι θεωρώ όλοι για όλα. Γιατί δεν και πρέπει, θεωρώ ότι πρέπει να είσαι έτοιμος για οποιαδήποτε επιλογή. Γενικά. Αυτό είναι που σου έλεγα πριν για τους συμβιβασμούς, ότι κάποιοι μπορεί να μην είναι έτοιμοι για κάποιο βήμα. Παρόλα αυτά θα το κάνουν για τους χύψη λόγους. Σε αυτό το θέμα είναι. Για να ευχαριστήσουν τη μαμά, γιατί πρέπει την να κοινωνία, κλείσουν αυτό. Ότι ναι μεν πρέπει να παντρευτείς. Μα πρέπει και θα πρέπει, το κάνει για πρέπει και θα γεμίσει καρκίνο. Ναι. Θα γεμίσει ψυχολογικά, καταθλίψεις, οστεοπορώσεις, όλα αυτά τέλος πάντων, προστάτη, δεν ξέρω εγώ τι. Ένας άντρας τέλος πάντων του λένε, ενός παιδιού, να πας με πολλές γυναίκες να γίνει ζώο. Σωστό, ναι, ναι, ναι. Και κοίτα να δεις πόσο αντιφάσκουμε, μεγαλώνουμε τα παιδιά με την ηθική και τους λέμε να έχουν ηθική και απ' την άλλη του λέμε ότι αν δεν πάει να πηδήξει 50 γυναίκες, δεν είναι άντρας. Είναι, κατάλαβες, ναι, δεν θα είσαι άντρας. Μα το τρελαίνουμε από την ώρα που ξεκινάει το παιδί. Σωστά. Ή μας τρελαίνουν από την ώρα που ξεκινάμε. Από τη μία σου λέω να είσαι ηθικός. Ηθικός, και από την άλλη σου λέω ότι αν επιδείξεις 5 γυναίκες δεν είσαι άντρας. Ναι. Δεν σε βγάζω στην τρέλα κατευθείαν. Ναι. Τι να πεις, όντως. Αυτά είναι που μας αρρωσταίνουν και μας έχουν κάνει τους ανθρώπους και έχουμε φτάσει να ζούμε μέχρι 80, 90 χρονών. Δεν βλέπεις κάτι χωριά, κάποιοι έτσι άνθρωποι που ζουν με απλότητα, που ζουν 120 χρόνια, 130 και βλέπεις και βλέπεις κάτι και γιάντες και τους πάνε και τους βρίσκουν και γιατί ζουν και σου λέει τι τρώω, ελιά τρώω, δε, απλά ζει με απλότητα. Δηλαδή αν κερδίσεις την απλότητα και την καθαρότητα, την καθαρότητα εννοώ στη συνείδησή σου, κερδίζεις χρόνια, κερδίζουμε χρόνια. Σου κάνω ένα σεμινάριο. Ναι.
όντως, οπότε πρέπει να ανταποποιηθούμε όλα αυτά. Οπότε εμείς πρέπει να πιστεύουμε... Να ξεγυμνοθούμε, ξεγυμνοθούμε, όπως λέει και ο τίτλος της ποιητικής συλλογής. Μπράβο, να συνεχίσεις να γράφεις και να γράφεις την αλήθεια σου. Και να μεταφέρεις και στους άλλους ότι η αλήθεια νικάει, ρε παιδιά, αυτό είναι. Δηλαδή και αν σε πληγώσω που θα σου πω εγώ την αλήθεια προς στιγμής, μετά θα καταλάβεις πόσο καλό σου έκανα. Έτσι είναι. Και νικάει η αλήθεια και αγγίζει. Και κερδίζει. Και κερδίζει. Είναι αυτό που υπάρχει. Και μας κρατάει και υγιείς. Σωστό. Αν το ξέραμε αυτό. Σωστό. Δεν βλέπεις τι γίνεται τώρα με τα εμβόλια. Mm-hmm. Πώς τρομοκρατούν τον κόσμο. Πώς θα πουλήσουν οι φαρμακευτικές εταιρείες. Σωστά, τα συμφέροντα όλα. Πάρε ένα σπόρο λοιπόν. Οι σπόροι της Δύσης έχουν θεραπευτεί. Εγώ κάνω σποροθεραπεία. Mm-hmm. Έχουν φτιαχτεί για να θεραπεύουν τους ανθρώπους. Να μας ταΐζουν και να μας τρέβουν. Έχω δει εγώ με σποροθεραπεία να γίνεται αναδιόρθωση χιαστού. Mm-hmm. Είναι... Αλλά θα σου το πει αυτό, η φαρμακευτική εταιρεία τη συμφέρει. Όχι. Μιλάμε για εναλλακτικές έτσι μεθόδους. Ναι. Δεν τους συμφέρει, θεωρώ. Εγώ την πέτρα στη χολή, mm-hmm. Που μου λέγει ένας φίλος μου, έκανε ένα χειρουργείο, μια άλλη πάλι... Μου είπαν, έχεις 2,5 χιλιοστά πέτρα. Και πήγα και έβαζα ένα φασόλι άσπρο εδώ που είναι η χολή. Mm-hmm. Φασολάκι άσπρο και δεν το βάζα και κάθε μέρα. Και από πετρούλα έχει γίνει χώμα τώρα. Τώρα το έχω σταματήσει και τώρα θέλω πρέπει να βάζω ροζ φακί. Κάτι σε ροζ τέλος πάντων. Ναι, ένας είναι εναλλακτικές θεραπείες. Ναι. Δηλαδή είδα και στον εαυτό μου. Mm-hmm. Αλλά έχω δει και σε άλλους ανθρώπους. Μπράβο, πολύ καλό αυτό. Ναι, αλλά κανείς δεν θα βγει να το πει επίσημα. Ναι. Γιατί δεν πόσο το κάνει τους εξυπηρετεί, δεν τους συμφέρει, θα χάσουν. Πολλά χρήματα, πολλά κεφάλαια, ναι, ναι, πολύ σωστά. Και γι' αυτό μας τα κρύβουν και γι' αυτό μας πεθαίνουν 70 και 80 χρόνια. Εγώ θα ζήσω 400. Έτσι, 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 η ψυχή δεν γερνά. Παραμένει αιώνια. Μπράβο. Και όσο μαθαίνεις, τόσο μένεις παιδί. Όσο είσαι μαθητής, δηλαδή... 80 χρόνια κάτσε στα φρένια και τι έγινε. Αυτό που λες τώρα θέλω να γίνω αρχαιολόγος. Ναι, ναι. Θα μπορούσε να έχει γίνει. Μπορεί να το κάνεις και στα 70 ναι, σου και στα 60 ναι, σου. Όχι. Σωστά. Όταν θα αρχίσεις να βαλτώνεις και να. Τώρα έχεις αυτό, τώρα έχεις αυτό. Πες κάποια στιγμή έτσι στο λέω. Ναι, ναι. Πες ρε, εσύ εκείνη την αρχαιολογία. Θα ξαναγίνεις. Είχα όνειρο μικρό. Θα ξαναγίνεις 10 ναι, χρόνια. Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Ναι. Θα μπορούσα να το κάνω κάποια στιγμή. Όπως μου αρέσει και πάρα πολύ και η ψυχολογία. Θέλω κάποια στιγμή ή έστω με σεμινάρια, με κάποιο μεταπτυχιακό, κάτι είναι όταν και το ανοιχτό πανεπιστήμιο που μπορείς χρόνο, να το κάνεις μπράβο, και μέσω ίντερνετ, ναι, 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 δεν ναι. Είναι δηλαδή αυτή η κυρία που σου λέω που πήγε ιστορία αρχαιολογίας και τέτοια, 65 χρονών, μέσω ίντερνετ το έκανε, στο ανοιχτό πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Και δείξανε ναι, και εφημερίδες, τι κάνανε, ότι 65 χρονών πιάσε τον... Δεν σημαίνει κάτι. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι όσο και αν μεγαλώσεις, μπορείς να κάνεις πράγματα για τον εαυτό σου. Ό,τι μαθαίνουμε θεωρώ ότι είναι κέρδος προσωπικό και μεγάλο όφελος. Είναι αυτό που λέμε, η γνώση δεν σταματάει ποτέ. Μπράβο. Δεν πρέπει να σταματάει ποτέ. Μπράβο. Είτε είναι γνώση μέσα από βιβλία, είτε είναι γνώση μέσα από κάποια εμπειρία. Ναι, είναι ναι. Πολύ σημαντική. Συμφωνώ. Και μας κάνει και καλύτερος. Λοιπόν, να μας πεις από μένα ποιηματάκι. Ναι, γιατί όχι. Και να κλείσουμε με ένα ποίημα. Mm-hmm. Να κλείσουμε με ένα ποίημα. Να επιλέξω ένα. Να... Ορίστε, λοιπόν... εγώ θα πω αυτό το, τους δυο στίχους και το αφιερώνω κάπου μακριά. Mm-hmm. Απουσία. Λύπη η χαρά από τα χείλη μου, καθώς βλέπω να φεύγεις. Λοιπόν, και θα ήθελα να κλείσω εγώ με ένα πάρα πολύ... για μένα σημαντικό ποίημα, το ζώο είναι μεγάλο, αλλά πιστεύω ότι δίνει πάρα πολλά μηνύματα, ουσιαστικά και αισιοδοξίας. Το ζώο είναι το δεύτερο ποίημα που βραβεύτηκα με το πρώτο στην πνευματική εστία του Μοσχάτου. Το έχω γράψει στην εφηβική μου ηλικία, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο και χαρακτηριστικό, αγαπημένο. Και θα ήθελα να κλείσουμε με αυτό. Ζω. Ζω όταν μπορώ να αντικρίζω το χρώμα του γαλάζιου ουρανού,
Όταν κοιτώ ψηλά τα σύννεφα και ταξιδεύω μαζί τους σε μέρη άγνωστα, ουτοπικά. Ζω όταν βλέπω εσένα να σκορπίζεις το χαμόγελό σου όπως τα πέταλα λευκού ρόδου στο ξαφνικό ξέσπασμα του αγέρα. Όταν αισθάνομαι το άρωμα της θάλασσας και αγγίζω με τα χέρια μου τα βρισμένα κύματα που γδαίνουν με πείσμα τους αποκρινούς βράχους της σιωπής. Ζω όταν ακολουθώ γοργά τα χνάρια της αλήθειας που δεν πρόλαβα να δύσουν πίσω από τις χάλκινες προσωπίδες. Όταν βλέπω το άρμα του ήλιου να πλημμυρίζει με ζεστασιά τις καρδιές μας που σμίγουν. Ζω όταν μπορώ να στέκω όρθιος στην πιο ψηλή βουνοκορφή, αγγίζοντας με το ιδρωμένο βλέμμα μου το πιο μεγάλο όνειρο. Όταν γεύομαι τον νέκτα του χρόνου και ακούω πεάνες τριάμβου να ηχούν από τα συντρίμια πέτρινων ναών. Ζω όταν λυπάμαι στο θάνατο μιας ύπαρξης και δακρύζω από χαρά στο θαύμα μιας ζωής. Όταν λυγίζω στον πόνο και στην πίκρα, χάνοντας τον δρόμο της αυγής και ανηφορίζοντας, μένω ακόμα άνθρωπος. Ζω όταν μπορώ να προσεύχομαι κάτω από τις σκάλες των μαλλιών σου για κάτι πολύτιμο, για μία αγάπη γεμάτη άπλετο φως. Νομίζω ότι κλείνουμε έτσι με ένα πολύ αισιόδοξο κιόλας. Γιατί λέει ζω να σε βλέπω, ζω να σε... Πολύ ωραίο. Ευχαριστώ, πολύ θεωρώ ωραίο. Ότι είναι... Ναι, και είναι αισιόδοξο πάρα πολύ και ζωντανό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ήρθες, που σε γνώρισα. Βέβαια, νομίζω ότι και θα ξαναέρθεις. Θα χαρώ πάρα πολύ. Και με την καινούργια σου δουλειά. Και να τα ξαναπούμε και με την καινούργια μου δουλειά. Και θα μας ενημερώνεις. Εννοείται και πλέον και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οπωσδήποτε είμαστε σε επικοινωνία, σε επαφή. Για τα πάντα, παρουσιάσεις, μελλοντικά σχέδια. Εγώ θέλω να πω ότι η ΔΕΗ, τα μάτια τα μεγάλα, δεν είναι τυχαία, γιατί αντικτρεπίζουν, είναι, δηλαδή όντως είναι τα παράθυρα που μπαίνεις μέσα στην ψυχή του. Εγώ πιστεύω ότι όπως είναι έτσι τεράστια τα μάτια, έτσι είναι και η ψυχή σου μεγάλη. Σε ευχαριστώ πολύ, με συγκινείς. Είναι το πρώτο στο χαμόγελό σου, το βλέπω σε όλο σου. Πολύ συγκινητικό αυτό που λες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη μου χαρά που ήμουν εδώ καλεσμένος σε αυτή την υπέροχη εκπομπή. Και να ευχαριστήσω και τόσο και το φίλο μας τον Νίκο. Τον Νίκο που μας έκανε έτσι την... Λοιπόν, κάτσε να βάλω μουσικούλα. Κλείνουμε λίγο νωρίτερα βέβαια. Γιατί κλείνουμε λίγο νωρίτερα. Δεν πειράζει. Δεν αντέχω άλλο. Κλείσαμε με όμορφο τρόπο. Πολύ όμορφα.